Και ο κύριος Θάνος Πλεύρης, υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Επί της ουσίας διεκδικείτε την επανεκλογή σας με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια. Καλώς ήρθατε. Καλή επιτυχία. Καλημέρα και σε καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, είδαμε και στο βίντεο τον Πρωθυπουργό να μιλάει για ανατροπή. Μία εβδομάδα απέμεινε. Τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν σας ευνοούν. Αν προλαβαίνετε και πώς να κάνετε αυτή την ανατροπή. Είπατε προηγουμένως, ξεκινώντας το δελτίο, ότι ανεβαίνει ο καύσωνας. Και ζούμε σε συνθήκες καύσωνα ολόκληρη η Ευρώπη. Ανεβαίνει την τελευταία εβδομάδα και ο πολιτικός καύσωνας. Προφανώς θα γίνει μια πολύ πιο έντονη συζήτηση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν μπαίνει κανείς σε μια μάχη για να την χάσει. Και φυσικά αυτό μας βρίσκει όλους σύμφωνος. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να αναδείξουμε ότι τα προγράμματα των δύο πολιτικών φορέων έχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται από τα παλιά. Έχουμε ήδη ζήσει δύο ολόκληρα μνημονιακά χρόνια με πολύ σκληρά μέτρα για εργαζόμενους, για μεσαία τάξη, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, για μέτρα τα οποία μας υπόσχονταν ότι θα φέρουν επενδύσεις, ότι θα δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας και αντ' αυτού καρφά έφτασαν την ανεργία στο 67%, στο 60% για τους νέους. Μείωσαν τον κατώτατο μισθό και σίγουρα δεν έφεραν επενδύσεις. Θα επιστρέψω σε εσάς. Να πω μόνο μία κουβέντα γι' αυτό, γιατί ακούγεται πολύ το θέμα των επενδύσεων. Θα πάμε στις επενδύσεις μετά. Μία ξεχωριστή ενότητα. Κύριε Πλεύρη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι μέσα στο σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας είναι η μείωση των επικουρικών συντάξεων. Ο κύριος Πρωθυπουργός να πει στους αξιούχους στις ευρωεκλογές ότι σε τις συντάξεις άφησε 6% την συνεισφορά συνολικά το οποίο και αυτά λέμε που θα έχουν δυνατότητα το επικουρικό κομμάτι πέρα της βασικής σύνταξης να υπάρξει και ο τρίτος πυλώνας που υπάρχει σε όλα τα σύγχρονα κράτη. Αυτό δεν σημαίνει καμία απολύτως επίπτωση για τους συνταξιούχους που παίρνουν τώρα σύνταξη και προφανώς θα υπάρξει και μεταβατικό στάδιο διότι πραγματικά στην αλληλεγγύη των γενεών που λέμε η δική μας γενιά αδικείται υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή πληρώνει υπέρογγες ασφαλιστικές φορές με το νόμο Κατρούγκαλο και δεν θα πάρει αναλογικές συντάξεις. Εγώ θα ήθελα πάντως να εξηγήσω, κύριος Πλεύρης, με ποιο τρόπο δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις για τους σημερινούς συνταξιούχους. Όταν εισάγοντας κεφαλαιοποιητικό σύστημα στους νέους ασφαλισμένους, δημιουργείται ένα κενό 55 δις. Το οποίο με κάποιο τρόπο πρέπει να καλύψει. Πρόσεξε, δεν δημιουργείται αυτό. Αν σταματήσει, κύριε Πλεύρη, να υπάρχουν εισφορές από τους. Μα δεν είπε κανείς ότι θα σταματήσει εισφορές. Θα υπάρξει στο μεταβατικό στάδιο. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Αλλά αυτή τη στιγμή πώς είναι. Προφανώς ο άλλος θα επιλέγει το επικουρικό που θα πάει και τι επικουρικό θα παίρνει. Και είναι πάρα πολύ λογικό γιατί ο νέος ασφαλισμένος, να ασχοληθούμε και με αυτόν, είναι αυτός που για 500 και 600 ευρώ πληρώνει τις συντάξεις που υπάρχουν. Αντίστοιχα, αυτός θα μπορεί ένα κομμάτι να το δίνει στο επικουρικό. Οι εισφορές θα συνεχίσουν να υπάρχουν, δεν θα υπάρξει κενό και αφορά τους νέους εργαζομένους. Σαφές, για να πάμε σε άλλο θέμα. Συστήματα που επενδύονται σε αγορές και όχι σε ασφαλείς επενδύσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ή να βγουν πολύ περισσότερα χρήματα. Συνήθως όμως δεν έχει δείξει αυτό η ιστορία, τουλάχιστον σε ολόκληρο τον κόσμο και όπου εφαρμόζονται τέτοιου είδους συστήματα. Παντού εφαρμόζονται, σε όλο το δυτικό κόσμο. Με πολύ μεγάλους κινδύνους. Κανέναν κίνδυνο γιατί παίρνει πολύ καλές συντάξεις σε ευρωπαϊκές συντάξεις. Πάμε στα θέματα επενδύσεων που εσείς ανοίξατε. Κατηγορηθήκατε για την αντιεπενδυτική λογική και ούτε λίγο το πολύ για την ολιψία. Τι θα κάνατε? Εντάξει, νομίζω ότι φαίνεται αυτό από τους δείκτες της οικονομίας. Στο κομμάτι των επενδύσεων είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση την τελευταία δεκαετία. Πήρε η Νέα Δημοκρατία στο τέλος του 2015 η χώρα σε επίπεδο επενδύσεων ήταν στο ουραγός της Ευρωζώνης. Και σήμερα έχουμε 3,2 δις εισροές από επενδύσεις. Άρα λοιπόν αυτό αποδεικνύει ότι με μια πολύ πιο ήπια πολιτική, με μια πολιτική η οποία προστατεύει, έχει μέσα της, στο DNA της έχει την προστασία των εργασιακών σχέσεων, την προστασία των εργαζόμενων και όχι αυτοί να γίνονται βορρά στην εργοδοτική αυθαιρεσία, μπορεί να γίνει με συστηματικό τρόπο και να γίνουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία, δίκαιη ανάπτυξη για όλους,
που το εισόδημα το οποίο θα διανέμεται και θα παράγεται θα αφορά όλους και όχι λίγους ισχυρούς και τα κέρδη των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Έχει κοστολογηθεί από διάφορους αναλυτές ότι για τη μείωση της φορολογίας αλλά και τη μείωση των εισφορών θα χρειαστείτε περίπου, το λέω πολύ χοντρικά, 5 δις. Πού θα τα βρείτε? Ακούστε, για το πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή σε όλο αυτό το διάστημα υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη. Εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες διαλυθήκαμε και προφανώς δεν υπάρχει κανένα κίνητρο σε κανέναν να έρθει να βάλει τα χρήματά του στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι με τη μείωση των φορολογικών εισφορών θα υπάρξει επενδυτικό κλίμα το οποίο αυτομάτως μεγαλώνει την πίτα και δεν σου δημιουργεί κενό. Και αντιστοίχως υπάρχουν και τομείς σπατάλης που δεν έχει καμία σχέση με επιδόματα, μισθούς και συντάξεις, αλλά με υπόλοιπες λειτουργίες που βεβαίως μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Αν σκεφτεί κάποιος αυτή τη στιγμή, αν είχε 100.000 ευρώ να τα επενδύσει, ποιον θα εμπιστευόταν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα? Να βγάλει την απόφαση αυτό ο λαός μόνος του. Σε ποιον θα έδινε 100.000 ευρώ για να βγάλει λεφτά? Το ίδιο κάνουν οι επενδυτές. Δεν εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, πάντως, μία τελευταία μία κουβέντα, επιτρέψτε μου πάνω σε αυτό. Το ποιον θα εμπιστευτεί κανείς θα πρέπει, πραγματικά να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Εμείς το θέλουμε. Πάμε λοιπόν στο ερώτημα. Γιατί να εμπιστευτεί την Τάνια Καραγιάννη στην Β' Περιφέρεια Αθήνα, στο βόρειο τομέα, με το ΣΥΡΙΖΑ, προέρχεστε και από το χώρο της ΑΔΔ, ήσασταν και στο ΚΙΝΑΛ. Λοιπόν, γιατί εσάς, γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ? Προέρχομαι από το χώρο της ΑΔΔ και πέρασα πάρα πολύ καιρό και σε πολύ σκληρό χρονικό, σε πολύ σκληρή χρονική περίοδο, πολιτικές, και τις αντιπαλέψαμε με κάθε τρόπο, πολιτικές οι οποίες στο στόχαστρο είχαν τον εργαζόμενο, τα δικαιώματά του, δικαιώματα τα οποία ανακτήθηκαν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Η γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει πραγματικά να σταθεροποιήσει την οικονομία, έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει την κοινωνία, έχει καταφέρει να κάνει όχι ίσως όλα αυτά τα οποία θα περίμενε κανείς από τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά έχει καταφέρει να κάνει το πρώτο βήμα και σε κάθε περίπτωση, συνεχίζοντας, θα πρέπει να της δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσει. Γιατί με τον Θάνο Πλεύρη στην πρώτη Αθήνα με την Νέα Δημοκρατία? Πριν 17 χρόνια σαν σήμερα έσκασε η βόμβα στον Ξηρό και πιάσαμε τη 17 Νοέμβρη και μπήκαν στη φυλακή. Αυτό το οποίο εγγυόμαστε, γιατί δεν είναι όλα μόνο η οικονομία, στους ανθρώπους που μας βλέπουν, ότι με Νέα Δημοκρατία θα υπάρξει ασφάλεια και ο Κουφοντίνας θα βρίσκεται στη φυλακή και δεν, να εκτίσει την ποινή του και δεν θα κάνει βόλτες με την ανοχή της κυβέρνησης λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή προσωπική επιτυχία, παρακαλώ, κυρία και κύριε, η κυρία Τάνια Καραγιάννη στην Β' Περιφέρεια, βόρειο τομέα με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή προσωπική επιτυχία, όπως και στον κύριο Θάνο Πλεύρη. Α, Αθήνα, Νέα Δημοκρατία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.